την τακτική του Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Μαγνησίας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Βόλου. Την ερχόμενη 5η, 7 Οκτωβρίου, έχει προκηρύξει η ΑΔΔ 24ωρη πανελλαδική απεργία στο πλαίσιο των προσπαθειών ανατροπής του μνημονίου και της ακύρωσης όλων των ρυθμίσεων που έχουν αποφέρει μείωση μισθών, μείωση συντάξεων και ανατροπές στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Μια ακόμα σχολική χρονιά αρχίζει με προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, η οποία συνεχίζεται, με το πρόβλημα της σχολικής στέγης, με το ζήτημα της προσχολικής αγωγής. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι ακούμε όλα αυτά τα χρόνια ότι γίνεται μια προσπάθεια η παιδεία να βρει την θέση που πραγματικά της αρμόζει και να αποτελέσει προτεραιότητα, δυστυχώς δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Η ολομέλεια των Προέδρων των Συλλόγων, όπου θα πάρθει και η οριστική απόφαση για την απεργιακή κινητοποίηση, θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας έχουμε στείλει πρόταση εισήγηση προς τους πρωτοβάθμιους συλλόγους για 48 ώρες απεργιακή κινητοποίηση στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτώβρη και εφόσον εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις και ψηφιστεί από τους Προέδρους που θα συνεδριάσουν στις 11 του Οκτώβρη στην Αθήνα, να γίνει πράξη.